Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας επισκέφτηκε το πρωί της Παρασκευής στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και το Τόμι. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Τάνια Ελευθεριάδου, επισήμανε τις ελλείψεις του νοσοκομείου Καβάλας σε προσωπικό, ενώ τόνισε κάποιες ενέργειες που είχε δρομολογήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να κινήσει πιο άμεσα. Περίπου 70 άτομα φύγαν το 2019 με συνταξιοδότηση και το 2020-2021 αναμένεται να φύγουν άλλα περίπου 170 άτομα, γιατροί, νοσηλευτές και λοιποί εργαζόμενοι, μόνιμο προσωπικό από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Στον ένα χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας δεν έγινε ούτε μία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Ούτε μία, επαναλαμβάνω. Όλες οι προσλήψεις που έγιναν, που ήταν ελάχιστες σε σχέση με τα άτομα που αποχώρησαν, ήταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Και δεν αναμένεται να γίνουν και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αυτό επίσης που παρατηρήσαμε είναι ότι έργα τα οποία είχε προγραμματίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, όπως το κέντρο αιμοκάθαρσης στη Θάσο, υπάρχει μια στασιμότητα και δεν προχωράνε. Μας διαβεβαίωσε ο κύριος διοικητής ότι θα τα δει, αλλά έχει περάσει ήδη ένας χρόνος και πλέον και δεν έχουμε καμία εξέλιξη σε βασικά έργα τα οποία είχε δρομολογήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στολίδη χαρακτήρισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το Τόμι την πρώτη μονάδα υγείας Καβάλας, ενώ μεταξύ άλλων ανέφερε ότι είναι απαραίτητη η μονιμοποίηση των υπαλλήλων. Είναι ένα στολίδι για την Καβάλα η Τόμι. Οι γιατροί λειτουργούν άψογα, ήδη είναι γεγραμμένοι περί τους 4.000 καβαλιώτες πολίτες στη συγκεκριμένη δομή, 1.000 εκ των οποίων είναι παιδιά και ο κόσμος όσο το μαθαίνει, να τονίσω ότι μπορεί να έρθει οποιοδήποτε για οικογενειακό γιατρό και παιδίατρο χωρίς να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, εντελώς δωρεάν, και να κάνει εγγραφή εδώ και να επισκέπτεται τους γιατρούς. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί έχει το δικό του γιατρό, ο οποίος ξέρει το ιστορικό του και μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε ανάγκη πρωτοβάθμιας φροντίδας. Είναι πολύ σημαντικό, οι γιατροί κάνουν πραγματικά τρομερή προσπάθεια και δυστυχώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση και σε αυτό το κομμάτι δεν έχει καμία θέληση να φτιάξει νέες πρωτοβάθμιες μονάδες. Δεν μονιμοποιεί το προσωπικό που υπάρχει, δεν φαίνεται πρόθεση τουλάχιστον να το μονιμοποιήσει. Να πούμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι γιατροί είναι με συμβάσεις μέσω ΕΣΠΑ, οι οποίες λήγουν το 2021 και θα πρέπει από τώρα να γίνει ένας προγραμματισμός για να συνεχίσουν να λειτουργούν αυτές οι μονάδες. Πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μορφίδης, για τη διαχείριση των θεμάτων υγείας από την πλευρά της κυβέρνησης. Ευτυχώς η Νέα Δημοκρατία, όπως και στην παιδεία και στην υγεία, φέρεται τσιγκούνικα, τσιφούτικα θα έλεγα. Δεν ξεκινάει τις προσλήψεις, δεν ανοίγει τις προσλήψεις. Η χρηματοδότηση και του νοσοκομείου είναι με το σταγονόμετρο. Δεν υπάρχουν αποθεματικά όπως εμείς είχαμε αφήσει όταν παραδώσαμε τη διοίκηση.